Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς έδωσε σήμα για περισσότερους παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε προσφάτως στη Γαλλία και άναψε το πράσινο φως στο να δεχθεί η Ελλάδα τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, υποστήριξε από το Βερολίνο, εκεί όπου συμμετέχει σε συζήτηση στο Ίδρυμα Αντεναουερ με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Γερμανία και αρχηγό του CDU, Φρίντριχ Μέρτ, ότι η Ελλάδα αντέχει και άλλους παράνομους μετανάστες. Στο μεταναστευτικό πλέον στην Ελλάδα μπορούμε να διαχειριστούμε τι ροές και να προωθούμε ταυτόχρονα τι διαδικασίε απονομής ασύλου, υπαρχικά ο Κυριάκο Μητσοτάκη και πρόσθεσε. Εάν η Γερμανία είναι ένα μεγάλο μαγνήτη για του μετανάστε, τότε η διαχείριση τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων τη Ένωση θα γίνει πολύ δυσκολότερη. Χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια, περισσότερα χρήματα, καλύτερη συνεργασία με τι τρίτε χώρε και αποτελεσματικότερη πολιτική επιστροφών. Είμαι περισσότερο αισιόδοξο πλέον, καθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπάρχει πλέον μεγαλύτερη κατανόηση για το ζήτημα του μεταναστευτικού. Οι δηλώσει του Πρωθυπουργού μπορεί να είναι μία για να έρθουν οι εκτοπισμένοι στην Ελλάδα.